Ο Ανέστης, ε. Τον έχουμε στο μάτι πολύ καιρό αυτόν, ε. Είναι χωμένος σε πολλά. Και βαποράκι. Σοβαρά, ε. Άρα μπορεί να τον έχουν βάλει άλλοι. Θα δείξει. Πάντως τον έχουμε στο χέρι και θα τα ξεράσει όλα, αρκεί να μην χάσουμε χρόνο. Δηλαδή? Δηλαδή, θα σηκώσω ένα ποσό και θα ζητήσω από τον εισαγγελέα να προσημειωθούν τα χρήματα, ωραία. Εσύ τα παίρνεις και τα πηγαίνεις στη Δανάη. Θα της πεις να του κλείσει ραντεβού απόψε κιόλας. Απόψε? Και αν δεν τηλεφωνήσει εκείνος? Θα περιμένει. Ωραία. Και αν δεν τηλεφωνήσει, τότε θα πάρει εκείνη και θα του κλείσει ραντεβού αργά. Χρειάζομαι χρόνο. Για πόσα λεφτά μιλάμε? 200.000 ευρώ. Πόσα? 200.000 ευρώ, υπόθεση και είναι, κοιτά. Πάντως, αν τη ζητήσει περισσότερα, θα αρνηθεί. Και προς Θεού, πρόσεξε τις κινήσεις σου, ε. Πρόσεξε τις κινήσεις σου, μην καταλάβει ότι ήρθε σε επαφή με εμάς. Σπάρω τα χρήματα από τον Αχιλλέα, θα περάσω από εκεί. Εσύ κοίτα να του κλείσει το ραντεβού για τα μεσάνυχτα, ούτε λεπτό νωρίτερα. Φοβάμαι, Νικήτα. Για τον Χρήστο? Για τον Χρήστο. Κοίτα να ηρεμήσεις και θα τα πούμε από κοντά. Και αν... αν αυτός δεν με πάρει? Θα περιμένεις. Αν δεν σε πάρει, τηλεφώνησε εσύ. Καλά. Θέλω να σε ψύχραμε. Θα προσπαθήσω. Και θα σε περιμένω, εντάξει? Ωραία. Θες να τα δεις? Τόσα λεφτά. Ρε Νικήτα, τι πάμε να κάνουμε? Από τη στιγμή που συμφώνησε η αστυνομία, να μην σε νοιάζει τίποτα. Και ποιος μπορεί να είναι ο δολοφόνος? Τρέμω και μόνο στην ιδέα ότι μπορεί να τον μάθω σήμερα. Μακάρι, να τελειώνει πια αυτό το μαρτύριο. Κι αν αυτός ο αλήτης μου πει ψέματα? Δεν τον παίρνει με τίποτα. Οι όλοι είναι προφυλακισμένοι. Τα λεφτά είναι πολλά. Αυτό το κάθαρμα έχει καταλάβει ότι δεν παίζει με τη φωτιά. Με τέτοιο παλιάνθρωπο, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα μου πει την αλήθεια? Είναι μπλεγμένος μέχρι τα μπούνια. Δεν τον παίρνει να πάρει αυτό το ρίσκο. Μην ξεχνάς ότι η αστυνομία θα είναι εκεί. Κι αν σε είδε ο Ανέστης που μπήκες τώρα εδώ? Όχι, αποκλείεται. Κάπου αλλού θα είναι, θα τον παρακολουθούν. Αλλιώς δεν θα μου έδινε πράσινο φως ο Αχιλλέας για να έρθω. Μου είπε ότι δεν θα το πιστεύω το όνομα που θα ακούσω. Λογικό. Ο Χρήστος δεν θα δίνει ραντεβού στο ρολόι με έναν άγνωστο. Δηλαδή, εσύ δεν πιστεύεις ότι μπορεί να είναι ο Στράτος με την Όλια? Για το Στράτο δεν είμαι σίγουρος. Για την Όλια όμως, βάζω το χέρι μου στη φωτιά.